Καλησπέρα σας για δεύτερη φορά από το γνωστό μέρος των πρωταθλητών της καρδιάς μας, από τις Φιλαδέλφια στα μέρη. Είμαι εδώ στην περιοχή γιατί σήμερα έχουμε το μάτς με τον Άρη. Θα το δω τηλεοπτικά, όπως όλοι μας, δεν γίνεται αλλιώς. Και για να αρχίσει για μένα η επανασύνδεσή μας με το γήπεδο, πρέπει να πατήσουμε εξέδρα. Αν δεν πατήσουμε εξέδρα, δεν υπάρχει γήπεδο. Λοιπόν, τώρα κάτι λένε ότι υπάρχει περίπτωση να αφήσουν κόσμο κτλ. Έτσι, ας το δούνε σε σχέση με τον κορονοϊό κτλ. Και να δούμε τι θα γίνει. Λοιπόν, νίκη σήμερα με τον Άρη, όπως πρέπει, και πάμε την Τετάρτη εκεί πέρα να πάρουμε την πρόκριση. Λοιπόν, στο βάθος κήπος, δεν γίνεται κάτι στο βάθος. Εδώ όλα τα υλικά στιβαγμένα και προχωράω και παραπέρα. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε τους γερανούς, οι οποίοι αυτή τη στιγμή δεν κάνουν κάτι. Και για να δούμε και από εδώ. Έτσι. Λοιπόν, άδειο μέρος από ανθρώπους αλλά γεμάτο από υλικά. Προχωράμε. Είμαι εδώ πέρα που γίνεται το ντύσιμο του εξωτερικού χώρου. Μια απογευματινή λήψη. Μιχάλη, κινηματογραφείς. Όχι, βιντεοσκοπό ρε φίλε. Α. Δεν κατάλαβα. Α, τι όχι, να... γιατί... Α. Δεν... Βίντεο τραβάμε, δεν είμαστε ο Spielberg. Λοιπόν, ωραία. Μπορούμε να δούμε εδώ πέρα την εξωτερική όψη όπως έχει αυτή διαμορφωθεί με τα πλαίσια τα οποία έχουν βιδωθεί όλα και περιμένουμε το επόμενο στάδιο, το οποίο είναι να έρθει το Ιταλμπόντ και να μπει και αυτό ώστε να προχωρήσει το ντύσιμο του γηπέδου. Εδώ είναι ξανά βαμμένα όλα εκτός αυτό που δεν είναι ούτε μία φορά. Λοιπόν, μια χαρά. Βλέπουμε την ευθεία της υπογειοποίησης, ό,τι έχει γίνει έχει γίνει, τώρα δεν δουλεύουν και φυσικά δεν ξέρουμε και πόσες τρύπες είναι, αλλά αυτό είπαμε θα μαθευτεί, δεν υπάρχει τίποτα μυστικό εδώ πέρα. Βέβαια κάποια πρέπει να τα κρατάνε για τον εαυτό τους, γιατί δεν πρέπει να τα μαθαίνουμε και όλα όλα, αλλά αυτό είναι κάτι νομίζω που λέγεται, σε ποιο σημείο είμαστε. Λοιπόν, και εδώ το καλύτερο ηλιοβασίλεμα του κόσμου και από τη Σαντορίνη και από όπου αλλού μπορεί να φανταστεί κανένας, το ήλιο βασίλεμα στη Φιλαδέλφια. Θα το απαθανατήσω. Φοβερή εικόνα, πραγματικά. Λοιπόν, αυτό το βίντεο είναι σύντομο όπως μπορείτε να φανταστείτε, γιατί δεν έχουμε και τίποτα να πούμε. Έτσι, κάπου εδώ θα κλείσω. Δείτε τις εικόνες που έχω από κάτω από το εκεί πέρα που γίνεται το κτίριο και φυσικά νίκη με τον Άρη για να χτυπήσουμε τη δεύτερη θέση και την Τετάρτη πάμε και παίρνουμε την πρόκριση εκτός έδρας. Αυτά. Τα λέμε. Μια ζωή ΑΕΚ.